Εσύ βγες και πες ότι δεν το μίλησα. Καλό μεσημέρι. Του Ολυμπιακού. Ναι. Ποιο, ναι. Εσύ βγες και πες ότι δεν το μίλησα. Το άφησε λίγο. Πες ότι δεν επηρεάζει τους πλανήτες ο Κόλκας, φίλε. Μπορείς να το ακούσεις, να το πεις δημοσίως. Ότι ο Μιλιβόγεβιτς δεν είχε στο μυαλό του στο 75 ότι ένας συχαμένος από τους άλλους έγραφε ότι ούτε την Κέρκυρα δεν μπορεί να κερδίσουμε. Με 50-50. Που στο τέλος δεν ήταν και 50-50 όπως είπε δίκαια ο Τζομπατζόγλου. Ναι, το θέμα είναι γιατί στην αρχή ήταν 50-50. Όχι, ήταν πολύ καλός. Έτσι πρέπει, έτσι. Ήτανε άρρωστος, τι. Έτσι είχε, πρέπει, έτσι θα είναι. Έπαιζε με πυρετό. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα. Έτσι θα είναι. Έπεσε σύρμα δηλαδή. Έπεσε σύντομα. Όποιος δεν είναι 50-50 ή δεν φαίνεται τέλος πάντων, ναι, ότι το παλεύει για 50-50, θα παίρνει το δρόμο του. Έτσι πρέπει. Μα δούμε λίγο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και όσοι λένε ότι ο Κουκουλάκης και ο Τριτσόνης είναι συστημικοί και ήταν και τα λοιπά, είναι άσχετοι. Και ο Ολυμπιακός δηλαδή επί της ουσίας λέει, εντάξει, μέχρι εδώ μπόρεσα να το πάω. Έχω πάρει μια ο διαφορά. Ο Ολυμπιακός θα κάνει την προσπάθειά του. Α, κάνει τη δουλειά θα κάνει την προσπάθειά του, ναι, να το πάρει με τη διαφορά. Δηλαδή, πώς είναι, ας πούμε, ένας μαραθωνοδρόμος ο οποίος το έχει πάει στο γρήγορο και είναι μπροστά και ξέρει τώρα ότι δεν θα έχει. Θα βρει. Έχει δεκάδες εξαρτήσεις χρόνια τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, θα αναλώσει άλλους 3-4 διαιτητές που δεν θα υπακούσουν στην εντολή του 50-50, θα εκτεθούν και θα φύγουν. Γι' αυτό είναι η μαγεία του Τσόνη και του Κουκουλάκη, να στήσουν ορισμούς που δεν είναι. Όχι μόνο ορισμούς και κρίσεις. Που δεν είναι αναλώσιμοι. Αυτός ο χθεσινός διαιτητής θα έβρισκαν μια φάση, θα του τη χρεώναν και θα τον άφηναν εκτός για 2 μήνες. Επειδή δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί να γίνει, δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είναι ο. Δηλαδή, αποφεύγονται οι καμικάζοι, προσπαθούν να εντοπιστούν και να αποφευθούν. Ξέρουν ποιοι είναι. Έχουν εκδιωχθεί ήδη. Δεν υπάρχουν οι Βοσχάκηδες, Μίτσικοι. Αυτοί δεν υπάρχουν. Ο Μίτσικος, ας πούμε, Δημητρόπουλη και θα ξανασφυρίξει για να του πάμε τις βαλίτσες λίγο μέσα στο ταξί όπως θέλαμε να το κάνουμε. Λογικά στο όχι. Καλονί ΠΑΟΚ. Λογικά όχι. Δύσκολα. Να μην βάζουμε χέρια στη φωτιά, αλλά αυτό φαίνεται. Δηλαδή, αν τώρα τον που είπες για Καλονί ΠΑΟΚ, στη Λέσβο μπήκε η φωτιά. Στο αμάξι. Στο αυτοκίνητο του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου. Ο οποίος έχει συνταχθεί με την πλευρά γραμμένου. Εκεί, θα έχουμε τέτοια, ρε παιδί. Εκεί από διαιτησία τι έχουμε, Παπουτσέλη. Είναι και αυτός κάνει κουμάντο στη Λέσβο. Θα έχουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει. Θα γίνουν οι προσπάθειες. Δεν θα είναι καθαρό το πράγμα. Αλλά θα δοθεί μάχη. Τι να κάνουμε. Εντάξει, το χθεσινό είναι ένα. Όχι χειρό χαστούκι, αλλά είναι. Είναι ένα... απόδειξη ότι δεν έχουν μια ομάδα. Απόδειξη ότι δεν έχουν ομάδα. Αυτό. Δεν πάτησε περιοχή ο Ολυμπιακός. Τίποτα, ρε. Ό,τι φάση έκανε εκτός περιοχής. Και να πεις ότι δεν είχε ρυθμό αγώνων μέσα στη διακοπή, είχε το ευρωπαϊκό, ρε παιδί μου. Η δηλαδή, Κέρκυρα δεν είχε ρυθμό. Σύνδεσε η Κέρκυρα. Δηλαδή οι τρεις, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ζών, μα εκεί μπροστά, πώς τον είναι αυτό, να. Τρέχεις μαζί με τον Γεωργίου. Ξέρεις ότι είναι δίπλα σου. Δεν είναι. Θέλει να πάρει μεταγραφή τώρα αυτός. Δεν είναι. Αυτοί το αντιμετωπίζουν τέτοια παιχνίδια σαν τις ευκαιρίες να πάρουν μεταγραφή. Πού να δώσει πάσα τώρα εκεί. Καλά, μα γίνει 0-1 εκεί, ξέρεις μετά. Τέλος πάντων. Είδαμε τον Ολυμπιακό, είδαμε τον Παναθηναϊκό που έκλεψε τον πόντο από τον Πανιόνιο. Είδαμε την ΑΕΚ που το 3-0 είναι δηλαδή εντάξει, η μαγική εικόνα. Το φιλαράκι μου κάτω τραβάει τα μαλλιά του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και έχουμε δει και τον ΠΑΟΚ, τον ξέρουμε σε μια γενική εικόνα, τον είδαμε τελευταία και στη Φλωρεντία. Και λες τώρα είναι δυνατόν αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει 11 βαθμούς και ο Ολυμπιακός να έχει 22. Πώς είναι δυνατόν. Πώς. Εντάξει, άρχισε να μειώνεις. Εντάξει, 14 βαθμούς και ΠΑΟΚ. Εντάξει. Και άμα κερδίσει σήμερα πάει 17. Έχει τα 3 ντέρμπι εκτός στο δεύτερο γύρο. Σωστό. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Άστο το. Αυτά τα είπαμε. Να είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν 15 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει σήμερα, θα είναι στον ένα πόντο από αυτούς. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει μια περίοδο φορμαρίσματος, μπορεί τη βαθμολογία να την έχει, την απόσταση να την έχει πάρα πολύ κοντά και επειδή δεν είναι αυτός που καίγεται να πάρει το πρωτάθλημα ντε και καλά, μπορεί να του κάτσει κάποια στιγμή στο δεύτερο γύρο, εξαρτάται από το πόσο θα ξεβρακωθεί ο Ολυμπιακός. Το αν θα μπορέσει κάτι να κάνει, γιατί θα χάσει βαθμούς και ο ΠΑΟΚ, δεν είναι δυνατόν να μην χάσει. Ήδη χτυπάει ας το κεφάλι του. Τους κοροϊδίστικους. Ναι, άναμπρα. Δηλαδή τι έχουμε τώρα, Ατρόμητο, δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο, παγίδα. Δεν μπαίνεις μέσα να παίξεις τσουκου 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 τσουκου, μπαίνεις και πείθεις ότι πρέπει να το πάρεις. Δεν είναι ο Ατρόμητος ομάδα την οποία μπορείς να την πάρεις στο ξεκούρα, στο σβηστό. Στο σβηστό. Πρέπει να είσαι τα κόκκινα. Τι να κάνουμε τώρα. Έχασε από τον Ολυμπιακό ενώ δεν έπρεπε.
Γύρισε παιχνίδι από την ΑΕΚ από 2-0, θα μπορούσε να το κάνει και 2-3. Ωραία. Έμπειρη ομάδα, με αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με παράδοση στην Τούμπα, γενικά που δυσκολεύει τον know-how να παίρνει αποτελέσματα στην Τούμπα, εννοείται. Το πήγε τεχνοκρατικά τώρα. Τι. Ναι, τον ναι, 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 συνέχισε, ναι. Έχω άδικο σε κάτι. Όχι, όχι. Έχω άδικο. Ναι, ρε, επειδή δεν είπε έχει τον τρόπο. Η ποδοσφαιρική έκφραση είναι ότι έχει πάρει τον αέρα. Εσύ λε έχει το know-how γιατί είσαι σε άλλο επίπεδο. Έχοντα μεγαλώσει στο Μανχάταν τη Σταυρούπολη. Ο άνθρωπο είναι owner and president of the consortium. Δουλεύει σε άλλα επίπεδα. Έτσι. Έτσι κλείνει η 12η αγωνιστική. Με το μάτσο αυτό. 7,5 ώρα στην Τούμπα. Για την οποία έχουμε εικόνα, έτσι. Αφού λέτε 7,5 ώρα στην Τούμπα, θα δώσουμε και 5 εισιτήρια. Άντε, ρε. 5 εισιτήρια. Δηλαδή, ναι. Αν κερδίσουμε σήμερα, με βάση την πραγματική βαθμολογία, θα ήμασταν 5 βαθμούς απόσταση από τον Ολυμπιακό, έχοντας παίξει το μάτς στον Πειραιά. Με βάση τους κερδισμένους βαθμούς. Ναι. Ναι. Σε επαναστάτη, πάλι. Άσε τον πρόλογο τώρα αυτόν. Ηρωνεύεσαι κιόλας. Άσε τώρα, ναι, καλά. Καλά, όταν τα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, 5 εισιτήρια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, όνομα τεπώνυμο στο 54526. Για όσους θέλουν να βρεθούν στην Τούμπα και δεν φοβούνται μην κρυώσουν, και καλά, από αύριο θα έχει κρύο. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ιδιαίτερο, δύσκολο. Άμα δεν κερδίσεις, τι. Παίζονται πάρα πολλά πράγματα σήμερα σε αυτή την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. FM και ενώ ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526 θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις τηλεφωνικά για την εκδήλωση στο Θέατρο Βεργίνα την Κυριακή, εκεί όπου θα μεταδοθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Όσοι ενδιαφέρεστε τηλεφωνικά 23 10 287 888, με κάθε πρόσκληση, Άκη, συμπλούψε καλύτερα, και αποδείχθηκε χθες στο Ιβανόφιο. Έχει μία. Έχει ένα, ας πούμε, ticket για περιόριστη μπύρα και πατατάκια. Έχει έναν λαχνό ανά άτομο για τις κληρώσεις που θα γίνουν στο ημίχρονο. Και είναι για ταξίδια, για δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα. Και βέβαια είναι είσοδος στο καζίνο και μέσα στο θέατρο Βεργίνα για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Είναι πραγματάκια που τα κάνουμε συχνά πυκνά. Μάλιστα, τέτοιες προσκλήσεις θα δώσουμε και από το Facebook του ΠΑΟΚ 24. Θα ενημερωθείτε πώς. Θα κάνουμε και εκεί έναν διαγωνισμό. Αλλά προς το παρόν, εδώ από τον Λίμπερο, 287-888, για να κερδίσετε διπλές, παρακαλώ, προσκλήσεις και να πάτε την Κυριακή στις 7.30. Τα αγόρια μας από εδώ θα είναι στην Αθήνα να μεταδώσουν τον αγώνα. Εγώ, ρε, ποιος θα πάει, αυτός θα πάει. Ποιο, ρε. Αυτός είναι η χαρά του γηπεδούχου. Αίτητος του Παναθηναϊκού, είμαι εδώ και πώς. Η χαρά του γηπεδούχου είναι. Καλά, δεν έχεις χάσει και πολύ. Αίτητος είμαι. Αίτητος είμαι, λέει. Ένα μάτσο εγώ με τον Ατρίδη είχα πάει με τον Γουχού. 2-0 στο σβηστό χάσαμε. Μετά τι έχουμε, το 2-2 το περσινό. Κοίταξε, υπάρχουν κάποια μάτς και κάποιες ματσάρες. Το μάτς στα play-off, το χ, πάλι. Ξεκούραστα το πήρα. Ναι, αλλά σήμερα, τώρα την Κυριακή δεν πάμε για το χ. Πάμε για να. Κυριακή πάμε για να. Για να τους διαλύσεις. Μεταλλευτούμε. Ναι, ναι, μην τα λες. Αυτά και τα λέγανε τα λύκια και φάγανε 3 ημίχρονο. Εσύ πας να εκμεταλλευτείς την κρίση που έχει. Ναι. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, μόλις γίνει 0-1, αν γίνει ποτέ, θα έχουμε εντάξει, εκεί πέρα. Τζάλμα κάμπος. Εγώ σήμερα βλέπω τζάλμα, να ξέρεις. Κοίταξε να δεις. 365 ισχύει αυτό ότι ο Στραματσόνι θα τους έχει μια εβδομάδα στο ξενοδοχείο. Είναι. Άμα θέλουν να τον φάνε, ό,τι πρέπει είναι. Κοτόπουλο, μακαρόνια αυτά. Ναι. Ναι, ό,τι πρέπει είναι. Άμα θέλουν να τον φάνε, άμα λίγο του. Δηλαδή, όπου, λέει ότι εσείς φταίτε. Να έρθει κάποιο και να μου πει Σταύρο τιμωρία μια εβδομάδα στο ξενοδοχείο. Πω, Αρντάν. Η καλύτερη σου. Room service, ναι, φέρε μου ένα club sandwich και με ξέρω. Ναι, και άμα θες να κάνεις κάτι δεν μπορείς. Ναι, όχι, άλλο σου λέω, ρε. Λέω, ρε παιδί μου. Θα παίρνω τη φίλη μου την τάδε, θα λέω, αγάπη μου, τι κάνεις εσύ και οι φίλες σου, είστε καλά? Δεν περνάτε και μια βόλτα από εδώ, έχω θέα τη θάλασσα, γιατί δική μας στο Μακεδονία Παλάστα είναι, αν το κάνουν αυτό. Τώρα εκεί δεν ξέρω το Παναθηναϊκό σε ποιο πάει. Σκληρό ο Σταρματσόνι. Τίποτα, φίλε. Έχει χτυπήσει έχει... το χέρι. Έχει, κάνει... ναι. Έχει χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Κάνει... Του έχει τριμώξει πολύ. Ναι, μια εβδομάδα στο ξενοδοχείο. Φίλε. Πιστεύω δηλαδή ότι ανακάμπτει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκό μετά από αυτά τα μέτρα. Μετά από αυτά τα μέτρα. Και άμα γινόταν τίποτα χθε και χάνανε. Ούτε ο καμένο δεν θα μπαίνει από χθε η χαστού κερά στην πρίζα, αλλά. Είναι μεγάλο γκολ αυτό που έβαλε ο Βιαφάνη για μα. Να ξέρει. Γιατί κρατάει, συντηρεί την κατάσταση. Δεν παίρνονται οι αποφάσει από χθε. Μεγάλο. Να γίνει γύρισμα.
του ψηλού έσφιξε την κροθιά, να ξέρεις. Και εγώ μπήκε. Το είχα 2-3 γκολ. Ναι, μπράβο ρε Μίτσο, πληρώθηκες. Ό,τι έπαιζα χθες πληρώνονταν, ό,τι έπαιζα. Και τελικά. Μόνο μπάσκετ δεν τριπλασίασα το ποσό μου. Τριπλασίασε το ποσό σου. Καλό είναι αυτό. Το συνέχισε κάθε 10 λεπτά έπαιζα. Τα 10 ευρώ. Και χάθηκε μόνο το διπλό της Μπαρτσελόνα, το διπλό και over. Εκεί σταμάτησε. Ήταν το μήνυμα. Δεν το έβαλες. Δεν έδινε πολύ. Διπλό και over. Δεν έξιτα τον γκολ. Τι δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν. Είδαμε λοιπόν όλα τα παιχνίδια. Τελειώνει και σήμερα η αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Είδαμε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, όπου κέρδισε πολύ δύσκολα γιατί δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα κανέναν. Αυτή είναι η ίδια. Και πάλι καλά που έχει 5 νίκες. Την έχουμε κράξει την ομάδα, αλλά προχθές, ρε φίλε, έχουν βάλει σούτα αυτή απίστευτα τώρα για να γυρίσουν το παιχνίδι, εντάξει. Καλά, δεν έχει απάντηση. Ο Μανολόπουλος ή ο Γιαννόπουλος. Όχι, δεν είναι ο Γιαννόπουλος μόνο. Ο Φιτσπάτρικ, ο πεντασύλλαβος Αμερικάνος. Δεν μπορεί να κερδίσει εύκολα ούτε τους ρεπόρτερς. Το Γιαννόπουλο το μήνυμα. Πάλι καλά, να φτάσει σε 9-10 νίκες, να μην αγχώνεσαι. Το παιχνίδι που πραγματικά η ομάδα δεν ήταν διανοητικά καθυστερημένη. Ήταν κανονική. Συν 13 ήταν στο 35. Πάλι. Ναι, βρε αγόρι μου, και οι άλλοι βάλανε 4 τρίποτα. Όλοι βάζουνε. Όλοι, πώς γίνεται να βάζουν το τελευταίο πεντάλεπτο και να μην βάζει τίποτα. Άσε τώρα, είναι κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Στο βόλεϊ, ένας παίχτης πήρε ένα πόδι από τον ΠΑΟΚ στο ναι. μάτσο με την Κηφισιά. Αυτός ο Βούλγαρος τι είναι. Φοβερά πράγματα. Μιλάμε για 0. Πήρε 70 επιθέσεις ένας παίχτης. Πήρε 38 πόντους από τον Γιορτάνοφ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2. Έχει πολύ μεγάλα μάτια στο βόλι τώρα. Έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Πέμπτη Κυριακή. Καθοριστικά παιχνίδια για να μείνει ο ΠΑΟΚ κοντά. Να είναι κοντά. Τώρα που έχει τα προβλήματα και τις απουσίες. Θα μπει και ο Ντάντε τώρα, λένε. Τώρα, αύριο μεθαύριο θα μπει και ο Ντάντε. Όπως λέγεται. Άμα καταφέρουμε να μην ανησυχεί κανείς. Ανέκδοτο κι αυτό. Την επιστροφή του Ντάντε. Να μην ανησυχεί κανείς. Και είχαμε χοντρό πρόβλημα στην υποδοχή σε κάποια φάση. Εντάξει, θα μπορούσε να μπει λίγο. Ήταν χαμηλοτάβανο το γήπεδο. Ναι. Αυτό που μου το λένε. Παίζει ρόλο αυτό, μην το λένε. Εντάξει, ρε αγόρι μου, ναι, δεν παίζει ρόλο στην υποδοχή. Δεν είναι. Τι λες, ρε. Μα στην υποδοχή παίζει ρόλο το χαμηλοτάβανο. Πού παίζει ρόλο. Οι υποδοχές που στον αέρα πάνε μπάλε. Σηκώνεις. Στην υποδοχή παίζει μόνο ρόλο. Μόνο στην υποδοχή παίζει. Και είναι το πιο χαμηλό γήπεδο που υπάρχει στην Ευρώπη. Στην αίσθηση του γηπέδου, ρε. Άρα στην υποδοχή. Γιατί μετά. Στην είναι αίσθηση μια... είναι γενικό. Και εκεί παίζει ρόλο. Αλλά η υποδοχή είναι η μόνη φάση που μπάλα πάει τόσο ψηλά. Και πρέπει να έχει το νου σου και να κάνει καλή υποδοχή. Δεν πάει στην άμυνα δεν πάει ψηλά η μπάλα. Τόσο. Στην υποδοχή πάει. Τέλος πάντων. Με όλα αυτά θα ασχοληθούμε με το που επιστρέψουμε. Ξεκινώντας από τον αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος, όλα τα δεδομένα που έχουμε. Πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Και με τα μήνυματά σας για να κερδίσει τη στήρια για τον συγκεκριμένο αγώνα. Χορηγούς, να πούμε, να μην ξεχάσουμε, και έχουμε εδώ και πολλά νέα πράγματα. Για παράδειγμα, έχουμε τον Πειρατή, ο οποίος σήμερα Δευτέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ, έχει πολλά ωραία πράγματα. Φέρα να τα πω εγώ. Ναι. Εδώ είναι... Λοιπόν. Γιατί στην Τούμπα σήμερα έχει κίνηση. Είναι 2 ευρώ καταρχήν μόνο το take away για να πάρετε την πύρα σας να την πηγείτε στο γήπεδο. Πριν το μάτς. Το αφήνεις απ' έξω το ποτήρι. Εντάξει, ναι, να το πάρετε στην πορεία προς το γήπεδο. Γιατί κοίταξε, τώρα ο Πειρατής είναι Διογένους 17. Έχεις και με το πόδι 3 λεπτά, 5 δρόμο εκεί να κάνεις το γήπεδο. Και όλο αυτό, τα μαγαζιά εκεί, ο κόσμος με τα κασκόλ και λοιπά, είναι μια ωραία πορεία προς το γήπεδο. Επίσης, εκτός από το σημερινό event που... μπορείτε να πάρετε το takeaway και να δείτε το match στο γήπεδο. Υπάρχει και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, όπου έχετε τη δυνατότητα και εκεί να κάνετε ρεζερβέ, να κλείσετε το... Δηλαδή έχει δύο διαδοχικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, Δευτέρα. Το Παναθηναϊκό είναι στην Αθήνα. Ναι, στην Αθήνα. Έχει κάλυψη. Ακόμα καλύτερο, επειδή έχει κάλυψη, είναι δύο διαδοχικά παιχνίδια. Μπορείτε να δείτε σε 7 παρακαλώ οθόνες του Πειρατή, που ανοίγει το Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι και τις καθημερινές από τις 5 το απόγευμα, κάνοντας τη διαφορά στην Τούμπα. Αυτό είναι και το σλόγγαν το καινούριο του Πειρατή. Πάμε με είδη υγιεινής Regina. Μπορείτε να μπείτε και στο site reginabagno.gr, reginabagno.gr.
Μπάγνιο. Μπάγνιο. Ναι. Έτσι το γράφει εσύ. Μπάνιο. Ναι. Έτσι το γράφαν παλιά για να μην και... ξεχνάμε την ορθογραφία. Βέβαια. Το λέγαμε μπάγνιο, αλλά το διαβάζαμε μπάνιο. Και ξεφυλίστε το κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, τα οποία τα βρίσκεται πάντα σε επιλεγμένα καταστήματα. Και κλείνουμε με την Αναδόμο, που τώρα τις γιορτές σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε Χριστούγεννα σε πολύ ζεστό και οικογενειακό περιβάλλον, να κάνετε αυτές τις αλλαγές που θέλετε στο σπίτι σας και τις σκέφτεστε εδώ και καιρό. Είτε ολόκληρο το σπίτι, είτε ξεχωριστά κάποιο δωμάτιο, το παιδικό, την κουζίνα, το μπάνιο. Όλα αυτά με προνομιακές τιμές και με άτοκες δόσεις μόνο από την Αναδομό. Αναδομό-ανακαίνιση.gr το site για να πάρετε και μια εικόνα τι έχει φτιάξει η Αναδομό σε όλη την Ελλάδα. Και 2311-241-508 για διαζώσεις, ενημέρωση, να τους πείτε τις ανάγκες σας και σιγά σιγά να σας βγάλουν κάποιες προτάσεις. Διάλειμμα. Επιστροφή. Πάμε να δούμε πώς παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Μετά, ναι, για να δούμε γιατί έχουμε αγώνα σήμερα. Το γεγονός της ημέρας. ΠΑΟΚ Ατρόμητος στην Τούμπα. Την καλημέρα μας στους φίλους και στις φίλες, οι οποίοι διεκδικούν εισιτήρια για τον αγώνα στον οποίο σφυρίζει ο κύριος Καλογερόπουλος. Ο πολύ καλός αυτός διαιτητής. Που θα πάθαινε ένα κεφαλικό κοινό τον ημιτελικό. Από την Αθήνα. Στο ΆΚΑ. Περασμένα, ξεχασμένα. Στο Ολυμπιακό Τρίπολη. Περασμένα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Το Τρίπολη ΠΑΟΚ. Το Τρίπολη ΠΑΟΚ. Περασμένα, ξεχασμένα μου. Βγαίνοντας, του λέω καλά, δεν έπεσε να πέσει με το ψωμί μας. Και μου λέει, εγώ πέσω με το ψωμί σας. Τι είσαι, φούρναρης. Ε. Ναι. Μου λέει, εγώ πέσω με το ψωμί σας. Λέω καλά, εσύ αγόρι. Είναι αυτό που λέει, Σταυράκι, μην παίζει με το ψωμί. Φάει το φαγητό σου. Ναι, ναι. Μην παίζει με το ψωμί στο τραπέζι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν έχει τον Αθανασιάδη, αρρώστησε. Αυτό πώς αρρωσταίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, μπορώ να καταλάβω. Καλά, γιατί τι είναι ο επαγγελματίας. Απαγορεύεται. Ίσα-ίσα, όταν αθλείσαι και είσαι στα κρύα και στα μπάνια και βγαίνεις έξω και κάνεις. Εντάξει, προσέχεις. Ο αθλητής μπορεί να απουσιάζει μόνο από χτύπημα, από θλάση, από αυτό. Μία φορά τη σεζόν όλοι αρρωσταίνουν. Εσύ δεν είναι σκιο Τζαβέλας. Κακώς. Δεν γίνεται να αρρωστήσεις. Είχε δίκιο ο Ιωαννίδης. Τα είπαμε αυτά. Από ένα Αθανασιάδης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα τα έχει πάθει όλα. Σε καλό θα βγει. Τα έχει πάθει όλα. Από και ο Περέιρα που δεν πρόλαβε με το δικέφαλο. Δεν υπάρχουν άλλες απουσίες. Τιάμ. Ποιος? Τιάμ. Πάρ' το 0, δεν τα ακούγεσαι. Μάμε, μπάμπου, μάμε, τιάμ. Ο οποίος παίζει μόνο στην Ευρώπη. Εντάξει, το έχεις καταλάβει αυτό πιστεύω. Δηλαδή? Υποψίες μπαίνουν στο μυαλό μου. Ότι? Έχει συμμετοχή και στα 5 παιχνίδια των ομίλων. Μισά ώρα. Εκεί γύρω. Αποκλείεται. Αυτό που σου λέω. Έχει παίξει ο Τιάμ 5 μάτς στην Ευρώπη. 11, ναι, έχει παίξει 5 παιχνίδια ομίλου. Ούτε ένα δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ. Όπου να έχει κάνει την παρουσία. Όταν είδα τις συμμετοχές, δηλαδή μπήκα να δω τι έχει κάνει ο Τιάμ. Και έχει 5-30 λεπτά. Έχει καμιά σωστή πάσα. Κορυφαία ενέργειά του ήταν γιατί... αυτό του Ροντρίγκες. Η σέντρα που έκανε την προβολή πίσω από τον άλλον. Καλό. Καλό ήταν θα εκείνο. Ακούει κανένας και θα νομίζει θέλετε να τον φάτε. Εντάξει, εμείς θα τον φάμε. Αφού δεν παίζει, εμείς τον τρώμε. Εμείς τον βάζουμε. Απλά το παράδοξο, εγώ επειδή δεν έχω πιστοσύνη στον Μίχελ, θα πω την αλήθεια. Φοβάμαι ότι έχει κάνει συμφωνίες διάφορες. Οι οποίες δεν αποτυπώνονται σε χαρτί, βέβαια και δεν πάω να το αποδείξω. Αλλά όταν βλέπω 5 συμμετοχές στην Ευρώπη και 31 λεπτά στο κύπελο και 11 στο πρωτάθλημα. Ο προπονητής αποφασίζει. Ε? Ο προπονητής αποφασίζει που θα παίζει. Ο προπονητής καμιά φορά μπορεί να είναι και δέσμιος των συμφωνιών της διοίκησης. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Μου φάνηκε πολύ παράξενο αυτό με τον Τιάμ. Ουχ. Τι. Βλέπω πάω 24. Έχουν αναρτήσει πάνω εκεί στα κάγκελα από το Αρτέμιο Φράγκη κατά του Σόουζα. Ναι, Σόουζα, δεν αισθάνεσαι υποκριτής. Παρετήσου. Πω, πω. Εσύ κατάλαβες τώρα τα ιταλικά, βρε. Βλέπω το τίτλο στο ΠΑΟΚ 24. Α. Φωτογράφη. Δημετίτη κόρμπο τη μέρντα. Κόρμπο σιώπη. Σόουζα. Κυριάκο Σαββίδη, μια χαρά την χαρά ο Σαββίδη. Το Σαββίδη τι τον έχουμε δώσει εκεί. Ναι, ρε. Ποσοστό. Με ποσοστό μεταπόληση. Ναι. Έμεινε ελεύθερος, αλλά με ποσοστό μεταπόληση. Τώρα, για τον σημερινό αγώνα. Όλα δείχνουν βάσει δοκιμών ότι θα επιστρέψει ο Γλύκος. Θυμίζουμε ότι το σκεπτικό της χρησιμοποίησης του Μπρίκιτ στην Ευρώπη, τουλάχιστον όπως εκφράστηκε μέσα και από το ρεπορτάζ, έχει να κάνει με το ότι μάλλον θα πάρει κάποιες διοργανώσεις, ίσως δηλαδή να παίξει και στο παιχνίδι με την Λίμπερετ, ίσως να παίξει και στο κύπελο βεβαίως
Τώρα την Πέμπτη, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει στα Τρίκαλα. Μεγάλο κουκού διπλό στο χωράφι. Αυτό μάλλον θα δούμε από εδώ και πέρα. Έτσι. Στην άμυνα, στα πλάγια μπακ δεν φαίνεται ότι θα υπάρχουν αλλαγές. Ο Μάτος με τον Λέοβατς. Ο Λέοβατς δεν πρέπει να παίξει κουραστεί κάποτε. Τι να δει, τρεις εβδομάδες δεν παίζανε. Τι να ξεκουραστεί μόνο. Εσύ δεν τον βλέπεις ότι δεν μπορεί να τρέξει. Καλά. Αρχηγός του ΠΑΟΚ. Θα μπει ο Γιαννούλης στην Πέμπτη Τρίκαλα. Και τι να κάνουμε, δηλαδή, το φόβο να μην γίνει κέντρα, να μπει ο Γιαννούλης. Τι να κάνουμε τώρα. Να παίξει ένα παιχνίδι που είναι κανονική ομάδα για να δείξει. Σόπα. Θα ρισκάρει ο ρομποντή τώρα για να δείξει ο Γιαννούλης. Μα δεν ρισκάρει όταν βγάζει ένα ντεφορμέ παίχτη για να βάλει ένα ψυχικά. Στο κέντρο τη άμυνα δοκιμάστηκε ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Θα δούμε αν θα μείνει πράγματι έξω ο Τζαβέλα που είναι στην αποστολή. Δοκιμή με δεκάρι σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή με δύο αμυντικούς μέσους, τον Κάνιας και τον Τζίμιροτ, και στο 10 τον Μπέλκα. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τον Μπέλκα τον αδικεί πάρα πολύ ο κόσμος. Θεωρώ ότι τον αδικεί πάρα πολύ. Εντάξει. Ο Μπέλκας είναι ο πιο σοβαρός παίκτης του ΠΑΟΚ την προετοιμασία που το είδαμε με τα ματάκια μας. Εντάξει. Όλοι μου λένε, όλοι μέσα στην ομάδα απ' έξω δεξιά-αριστερά, ότι στις προπονήσεις είναι να πούμε στο 100% συνεχώς σοβαρός, το ένα το άλλο το παράλληλο κάνει δουλειά. Ωραία, είναι σε μια φάση ορίμανσης που πρέπει να στηριχτεί και δεν γίνεται, επειδή είναι παιδί που παίρνει πρωτοβουλίες, δεν κρύβεται, θα κάνει και λάθη. Δεν είναι ανάγκη από το πρώτο λάθος να το βρίζουμε. Είναι δικό μας παιδί. Είναι πολύ άδικο αυτό που γίνεται με τον Μπέλκα. Λέω εγώ, διαφωνείς? Όχι. Δεν σε βλέπω κανείς τον Μούγκα. Είναι χιλιοεπομένα αυτά όμως. Δηλαδή... Δεν είναι χιλιοεπομένα, ρε φίλε, όχι. Γιατί εντάξει, άντε, είναι ο Κλάος εκτός, ποιο θα βρίσουμε τώρα. Ο Τζαβέλας μπορεί να μείνει εκτός. Α, ο Γλύκος δεν κάνει γκέλες. Α, πιάσουμε τον Μπέλκα τώρα. Όχι, ρε φίλε, φτάνει αυτό. Ο Μπέλκας πρέπει να χειροκροτηθεί. Δεν πρέπει να δημιουργούμε φοβίες στα παιδιά. Κάθε τρεις και λίγο, άμα κάνει μια λάθος πάσα, ναι, ρε φίλε, παίρνει πρωτοβουλίες και κάνει λάθος. Το ίδιο. Ο Λέοβατς τι? Να χειροκροτηθεί. Ο Λέοβατς δεν το γιουχάρει κανείς. Εσύ. Ό,τι έχει κάνει. Ρε αγόρι μου, λέω ότι είναι τεφορμέ. Ο περσινός Λέοβατς με το φετινό δεν έχει καμία σχέση. Τι να κάνω, από ψέματα. Δεν λέω ότι είναι άχρηστος, δεν πρέπει να παίζει τον πάο και να φύγει τώρα. Και δεν πάω πουθενά με Λέοβατς. Το παιδί είναι τεφορμέ. Θα βρει ρυθμό σε κάποια φάση. Ξέρω εγώ κάτι θα γίνει. Μπορεί να συμβαίνει κάτι στην προσωπική του ζωή. Δεν ξέρω πραγματικά, ρε. Α, δεν είπα ποτέ ότι τον πούλο. Και τι είναι αυτά. Κάπως και ο Ροντρίγκες στα δύο άκρα. Οι δύο καλύτεροι παίκτες του ΠΑΟΚ την Πέμπτη, που φυσικά θα ξεκινήσουν και σε αυτό το παιχνίδι. Και στην κορυφή ο Κουλούρης, μια και αποσιάζουν οι δύο άλλοι φόρ. Πεχτάρα, Κουλούρης. Πεχτάρα είσαι. Πεχτάρα. 2.50. 2.50 anytime. Anytime. Ο Ευθύμης Κουλούρης. Βαρέλα έχω. Βαρέλα. Συστημένο, ναι. Και κλάματα πάλι μετά. Ε? Κλάματα. Εντάξει, φίλε. Έκλαψε και στο Καραϊσκάκι όταν έβαλε τον γκολ. Όχι, το στον γκολ δεν έβαλε. Έκλαιγαν οι άλλοι. Κλάψαμε εμείς, ρε. Έκλαιγαν οι άλλοι. Εκεί πρέπει να έδωσε τη μεγαλύτερη αυτοσφαλιάρα σε μέτωπο στη ζωή μου. Δεν πονούσε ένα τέταρτο. Δεν κάνεις αυτό το α, μου φύγε και την έφαγα γεμάτη. Όχι, δεν το κάνω. Εγώ δεν το έκανα. Δεν υπάρχει λόγο. Ο 6-20 γράφει το ότι δεν αρρώστησε, το ξέρετε. Δεν έχει ερωτηματικό. Μάλλον τον Αθανασιάδη μιλάει. Όχι, φίλε, δεν ξέρουμε τι, δεν είπαμε αυτό. Δεν αμφισβητούμε ότι αρρώστησε. Λέμε ότι έχει πάθει εδώ και 20 μέρες τα πάντα που μπορεί να πάθει άνθρωπος. Και ειδικά ποδοσφαιριστής. Θεωρεί ότι υπάρχει ψέμα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μα αρρώστησε, φίλε, είναι τόσο. Και θα έπαιζε κιόλας, θα ξέρεις. Αν δεν αρρώστηνε. Ασόβαρη η ομάδα. Πώς να κρατήσει τον Άτχο και τον Ομπόα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό... Εδώ συμφωνούμε. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ένας οργανισμός και ίσως δεν είναι ακόμη που να εντάξει ορθολογικά ανθρώπους που έρχονται. Γιατί αλλάζει συνεχώς. Τα έχουμε πει αυτά, φίλε μου. Δεν κάνεις 15 μεταγραφές το Γενάρη. Ενώ έχεις κάνει άλλες τόσες το καλοκαίρι. Δεν θα γίνει ποτέ ομάδα. Πρώτα κάνεις ομάδα και μετά εντάσσεις έναν αυτός που πρέπει. Πάμε να ακούσουμε τον Γλύκο και όσα είπε χθες στη βράβευση.
δηλώσεις για τους αγώνες, για το συμβόλαιο, για το βραβείο. Γενικά είναι σε μια καλή φάση ο Γλύκος. Ας ακούσουμε τι είπε και επιστρέφουμε. Αλλά και από την ομάδα με το νέο συμβόλαιο. Ναι, όπως το είπες είναι. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Το ότι θα παραμείνω στην ομάδα μέχρι το 2019. Μου δείχνει η ομάδα ότι με εμπιστεύεται με αυτό το καινούργιο συμβόλαιο. Ο κύριος Σαββίδης, όλοι οι παίκτες μου, ο προπονητής, μου έδωσαν την ευκαιρία να αποδείξω ότι δεν είμαι τυχαία τόσα χρόνια στην ομάδα και θέλω με αυτή την κίνηση να επιβραβεύσω κι εγώ με την προσπάθειά μου όλα αυτά τα χρόνια και να δικαιώσω όσους με στηρίζουν τόσα χρόνια και θα με στηρίξουν από εδώ και πέρα. Ένα βραβείο όταν δίνεται Παναγιώτη από τον κόσμο έχει μεγαλύτερη σημασία για έναν αθλητή, για σένα στην προκειμένη περίπτωση. Εντάξει, είναι ένα βραβείο που θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος παίχτης στη θέση μου. Νομίζω είναι ένα βραβείο που δίνει κάθε μήνα η ομάδα για την ατομική απόδοση του καθενός. Εντάξει, βρέθηκα να είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι κάτι θετικό, θα έλεγα, για τη συνέχεια που θα είναι κάτι, πιστεύω, για κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή ανάλογη. Παρακολουθήσει πολλά χρόνια στην ομάδα. Φέτος όμως φαίνεται ότι ξεκίνησες με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ίσως ο ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα στη συγκεκριμένη θέση με τον Μπρίκιτς ή ενδεχομένως και με τα άλλα παιδιά να έπαιξε ρόλο. Συμφωνείς με την συγκεκριμένη άποψη? Μπορεί να έχει πέσει και να έχει παίξει ρόλο για αυτό. Βασικά είναι θέμα και αυτοπεποίθησης, θα έλεγα. Ότι νιώθω καλά από την αρχή της χρονιάς. Μου δίνεται η εμπιστοσύνη, μου δείχνει ο προπονητής μου, οι συμπαίκτες μου και αυτό δηλαδή μου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Ένα σχόλιο για το αυριανό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Είναι ένα παιχνίδι όπως τα άλλα, θα έλεγα. Τίποτα δεν είναι εύκολο για μας. Κάθε παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Το σημαντικότερο. Δεν έγινε και πολύ σοφότερος με αυτά που άκουσα. Νομίζω ήταν μια διεκπαιρεωτική. Ναι. Κουβέντα, αλλά εντάξει, ναι. Δεν μπορούσες και κάτι τόσο ιδιαίτερο να το ρωτήσεις. Εντάξει, γράφει 776 και να μην κερδίσουμε. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γλύκο, θα προσπαθήσουμε για μια θέση στην πεντάδα ώστε να βγούμε Ευρώπη. Μπρίκιτς χθες. Δεν το λες και επικοινωνιακό το Γλύκο, παιδί. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αδυναμίες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν του. Έκανε μια δεκαετία χρόνια το. Ακόμα. Θα το υποστεί αυτό. Θα το ξεπεράσει. Όταν το άκουσα, δηλαδή πήγα από το κεφαλικό. Αλλά εντάξει. Παιδιά, δεν μπορεί να φανταστεί τραβάμε με αυτό το θέμα γενικότερα. Μην το. Έχουμε κάνει συνέντευξη ατόμου παραμονές κλήρωση τη Champions League τρίτου προκριματικού που δεν ήξερε τους αντιπάλους. Εντάξει τώρα. Δηλαδή εκείνη την ώρα, να του δώσει 8 μπουνιές, θα είχαμε άδικο να το κοπανούσαμε εκείνη την ώρα. Πες μου εσύ τώρα. Μόνο για αυτό το λόγο. Ναι. Δεν θα ήξερε για ποιο λόγο να τον πρωτοκοπανίσει. Και εκείνη την ώρα εσύ πρέπει να ξεχάσει ότι σε πάω κραγόνο και να θυμηθείς ότι είσαι επαγγελματίας και να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Και το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να τελειώσει η συνέντευξη. Του πιάσει μια γωνία, του πεις: αγοράκι μου, τι να, μπορούμε να γράψουμε βιβλίο. Άμα θέλετε, γιατί εσύ το βιώνετε, ξέρεις, δεν το ξεφώνει τώρα. Εσύ το έχεις μπροστά σου. Και εκείνος πήρε σε μια χρονιά όσο εσύ θα πάρεις σε 20 χρόνια. Γιατί θα πήρε σε μια χρονιά που ούτε ακούμπησε. Εντάξει, ούτε ήξερε που παίζει. Δεν, παιδιά, πραγματικά, άμα τα πάρουμε σοβαρά αυτά όλα, στο τέλος θα κυκλοφοράμε με ένα ρόπαλο του baseball και όποιον πάρει ο χάρος κανονικά, εντάξει. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε ζήσει. Κάνω ζάπινγκ στα άλλα ραδιόφωνα, γράφει 120. Ο Φακούντο κάνει τον τραυματή γιατί δεν έπαιξε με τη Φιωρεντίνα και ο Κλάους είναι στον πάγο. Θα φουντάρω, Θεέ μου. Εντάξει, φίλε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα ακροατήριο που αυτά θέλει να ακούει. Ναι. Δεν είναι μόνο το ποιος τα μεταδίδει. Αυτοί που τα μεταδίδουν ξέρουν πολύ καλά ότι θα βρουν και ανθρώπους πρόθυμους να τα ακούσουν και να πανηγυρίζουν. Δηλαδή, το επιδιώκουν. Δεν φταίνε μόνο όσοι τα μεταδίδουν. Έχουν σαφώς μεγάλη ευθύνη, αλλά δυστυχώς, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα στη συγκεκριμένη πόλη, κάποιοι βγάζουν μεροκάματο κάπως έτσι. Αρκετοί. Πουλώντας τέτοιες φιλοσοφίες. Και κάποιοι αόρατοι πουλάνε τον εαυτό τους στα social media παίζοντας αυτό το παιχνίδι.
Και τι έγινε που είπε ο Ήβιτς δεν υπάρχει θέμα και είναι κανονικά. Αφού τώρα πρέπει να περάσει ότι ο Αθανασιάδης είναι τιμωρημένος. Όλα τα άλλα τώρα. Καλά, και είναι λάθος ένας οργανισμός να κρίνει ότι στην παρούσα φάση καλύτερα ο παίκτης να προστατευτεί και να μην παίξει. Ακόμα και κάτι τέτοιο να υπάρχει. Ναι, αν το υπάρχει. Θέμα είναι, δεν λέει κανένα. Δηλαδή, ωραία, θα βγεις να πεις ότι ξέρω εγώ, ωραία. Συμβαίνει αυτό. Εσείς σας θέλετε να το βλέπετε, ας πούμε, να είναι μέσα και να μην είναι καλά. Όχι, το θέμα είναι αν υπάρχει αλήθεια ή ψέμα. Δεν είναι το θέμα, άλλο τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Πουλάει τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, δεν δικαιούται και να πέσει. Ο Κουλούρης ναι, πρέπει να πέσει. Άλλο απλά πράγματα. Βασικώνας. Ωραία. Δικαιοδοσία. Ναι, δηλαδή, αν ο Κλάος δεν ήταν άρρωστος και ήταν στην αποστολή, σημαίνει ότι ήταν σε καραντίνα ή σε ξέρω εγώ. Αφού ο Κουλούρης είναι καλύτερος. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Σήμερα που μιλάμε. Ας πει ο Κλάος όταν πάρει τις ευκαιρίες να δείξει ότι είναι καλύτερος αυτός. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εφόσον ο ΠΑΟΚ καταλήγει σε έναν επιθετικό στην κορυφή. Και έχεις αυτή τη στιγμή σχετικά καλά τον Κουλούρη και τον Ντιάμ. Μπερδεύεστε. Δεν έχεις και πρόβλημα ο που δεν έχεις περαιτέρω. Δεν μπορεί να παίξει. Ναι. Αυτό ισχύει. Όλα ναι. τα άλλα είναι. Ακολουθούν. Ο δεν ξέρουμε θα τι θα γινόταν αν ναι, ήταν ναι, δεν, δεν κατάλαβες. Τι λέω. Ακριβώς αυτό λέω. Ότι αν για κάποιο λόγο δεν είχαμε Κουλούρη ναι. και δεν είχαμε Ντιάμ και είχαμε ανάγκη από έναν επιθετικό για να παίξει, είτε βασικό είτε να είναι στον πάγκο για να μπει, μπορεί και ο άρρωστος ποδοσφαιριστής να έσφιγγε τα δόντια και να έπαιζε. Δεν είπαμε ότι είναι στα πατώματα και πεθαίνει, χτύπα ξύλο. Είπαμε ότι αφού έχει την πολυτέλεια να τον προφυλάξει, γιατί να μην τον προφυλάξει αφού είναι άρρωστος. Να τον βάζει να παίξει με το ζόρι και να γίνει χειρότερα. Μα δεν μπορεί να παίξει. Αυτό σου λέω. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Δεν το ακούς αυτό να λέει, ότι έπαιξε άρρωστος. Μετά το μάτς να λέει και ο Τάδε είχε πυρετό και έπαιξε. Ναι, όταν τον έχει ανάγκη μπορεί να παίξει και με πυρετό ή με γαστεντερικά προβλήματα. Στον ΠΑΟΚ έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Όποιος δεν είναι λίγο καλά, πάπα, παίξω και τελείωσε. Παρακάτω. Τι είπαμε. Άλλος φίλος γράφει ότι έχει γραφτεί ότι ο κύριος Αλαφούζος σκέφτεται να μην επιτρέψει στην Νόβα να μεταδώσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αν γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό. Βεβαίως γνωρίζουμε. Είναι ένα κλασικό επικοινωνιακό τρίκ του Παναθηναϊκού εντυπώσεων. Γιατί επί της ουσίας δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί το κόστος που μπορεί να έχει από αυτήν την ιστορία είναι τεράστιο. Προχθές και η ΑΕΚ ένα θέμα. Κάτι αρχίζεται να παίζεται χοντρό με την Νόβα. Ζήτησε η Νόβα παίχτες, η ΑΕΚ έστειλε άλλους ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν διάφορες διαρροές. Υπάρχει μια κόντρα που μεγαλώνει σιγά σιγά. Μεγαλώνει γιατί η Νόβα ζητάει τις ρήτρες της αναβολής. Η Λίγκα θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Βέβαια υπάρχει και άλλο υπόγειο παιχνίδι. Δηλαδή για διάφορα πράγματα. Και εμείς είμαστε μόνοι που δεν έχουμε συμβόλαιο τηλεοπτικό και κοιτάμε εκεί πέρα και περιμένουμε να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με αναδομό. Στο 2312-41508 μπορείτε να μάθετε για πακέτα προσφορών για ανακαινήσεις του σπιτιού ολόκληρου, του μπάνιου, παιδικού, κουζίνας κτλ. Κτλ. Κλείνουμε με Μπυρατή. Διογένους 17. Το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Καθημερινές από τις 5 ανοίγει. Μέχρι και τα ξημερώματα πηγαίνει. Πες τη μουσική έχει σήμερα, τι παίζει. Δευτέρα είναι. Έχει rock. Πώς λέει άλλο, όχι, αυτό παίζει. Είναι το καινούργιο. Είναι. Το καινούργιο παίζει. Ναι, βρε. Αφού λέει και για μάτς σήμερα και για μάτς την Κυριακή. Σήμερα έχει τον ΠΑΟΚ εκεί. Όσοι δεν πάτε εκεί, πέρα βαριέστε. Πηγαίνετε δίπλα, Διογένους 17. Φάτε τα χαμπουκεράκια σας. Ωραία. Και μετά ακούστε. British Mondays με τον Πασχάλη Καζεπόπουλο να επιλέγει. Δεν πόρεσε γυαλιά, παιδιά. Ναι, το έχω στο ζητήριο. Φόρε τα γυαλιά σου. Όλες οι Μπρούντοκ από Βαρέλη, 2+1 δώρο. Σήμερα μπορείτε να πάτε να διασκεδάσετε στον Πειρατή Διογένους 17. Και κλείνουμε με τη Ρεγκίνα. Τα είδη και αξεσουάρ μπάνιου. Μπαίνετε στο site reginabanio.gr. Εκεί έχει έναν ολόκληρο κατάλογο με προϊόντα της Regina και φυσικά τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα ειδών υγιεινής. 5 εισιτήρια ναι. για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος FM και ενώ ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ 5-45-26 και κερδίζετε το εισιτήριο για να πάτε σήμερα στις 7.30 να δείτε τον αγώνα. Τα εισιτήρια είναι εδώ. 5-45-26. Ναι, ναι, έρχεστε και τα παίρνετε από εδώ. Από τον Λίμπερο στην Λέω του Σοφού 18 στον έκτο όροφο. Και επίσης τηλεφωνείτε 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια και κερδίζετε από σήμερα
διπλές προσκλήσεις για να μπείτε στο Ρίτζεσι Καζίνο, στο θέατρο Βεργίνα του Καζίνο, εκεί όπου θα προβάλλει ο Λίμπερο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 7.30. Και δεν είναι μόνο ότι μπαίνετε στο καζίνο, παίρνετε και μια κάρτα με απεριόριστη μπύρα και πατατάκια για να δείτε τον αγώνα και έναν λαχνό κατά άτομο, γιατί θα γίνουν κληρώσεις στο ημίχρονο που περιλαμβάνουν ταξίδια, αυθεντικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα δώρα. Έχει συνεργασία το καζίνο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 287 και 38 για να συμμετέχετε σε αυτό. FM και ενώ ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ στο 54526 για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Όταν επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, πού θα αναφερθούμε, Δημήτρη? Επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο, 2-3 ειδήσεις με παίχτες που ανήκουν στο ΠΑΟΚ, κάποια ακόμα ζητήματα που υπάρχουν, για να πάμε και στα υπόλοιπα. Έγινε η κλήρωση των ημιτελικών στο μπάσκετ για το κύπελο και έχουμε τα ζευγάρια σε νοκάουτ παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Είναι μονά παιχνίδια. Ο Άρης έχει την καλύτερη δυνατή κλήρωση, την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο. Άρα έχει ευκαιρία να πάει τελικό κυπέλου. Την καλύτερη δυνατή ευκαιρία έχει σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι. 50-50. Άρα λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε αυτή η κλήρωση, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Ημερομηνίες τώρα, στο περίπου 15 Ιανουαρίου. Εκεί κάπου έχει ακόμα περιθώριο. Αυτά με την κλήρωση κυπέλου. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 299, πρωτοπορεί με την αναγέννηση καταλήτη και φίλτρου DPF. Αν θέλετε ολοκληρωμένη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας, Beta Auto Center, Μοναστηρίου 299, 46 11 63. Δεύτερη ώρα με Γκολόσο, το στέκι του Πενριλί, Παπάφη 105 και Κλεάνθους γωνία, με σπιτικά Πενριλί, τα παραδοσιακά, αλλά και αυτά με σουβλάκι, κιμά, παστούρμα, τα πάντα σε Πενριλί. 23 10 9 11 110. Και η Ρέμβη μαζί μας, και σήμερα Δευτέρα η Μύθος και η Κορώνα με 3 ευρώ στη Ρέμβη, η καταπληκτική αυτή προσφορά. Και τώρα μπορείς να πας για καφέ και λίγο μετά για φαγητό και για ποτό και όποτε θες. Η Μύθος και η Κορώνα σήμερα 3 ευρώ στη Ρέμβη. Έχετε άλλα 40 λεπτά για να κερδίσετε στη στήρα του αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Πάλι θα μπούμε σε μια διαδικασία, είπε ο άλλος, γιατί δεν είπε ο ένας. Οι άλλοι που λέγανε για τον Ιμπάρμπο, κάπου λογικά όλο αυτό έχει κουράσει. Του Ιμπάρμπο, ρε παιδιά, γράφτηκαν, τα γράψαμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ο Ιμπάρμπο, το βιογραφικό του, να κάνεις μια ανάγνωση, έχει 240 παιχνίδια, 23 γκολ. Μεσοεπιθετικός, που στην Κάλια έπαιζε και φόρ. Ένα γκολ ανά 10 παιχνίδια. Δηλαδή, κι εγώ να παίξω έτσι όπως είμαι σήμερα, αν παίξω στον Παναθηναϊκό π.χ., που είναι μια ομάδα που συνήθως επιτίθεται, μια φορά θα μου έρθει η μπάλα να τη σπρώξω μέσα στα 10 παιχνίδια. Δεν γίνεται. Μια φορά θα τη βάλω. Πώς δηλαδή, με τι κριτήριο η Μπάλμπο ήταν παικτάρα? Κλείνουμε. Ο Ροντρίγκες, ναι, έχει 30% μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την Μπάλμπο στην καριέρα του. Τι έγινε, κόλλησες? Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε γύρω τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Σε 2, 3, 4, 5 ακόμα ζητήματα που αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα. Διάφορα έτσι στοιχεία που προκύπτουν με δανεικούς του ΠΑΟΚ, με αντιπάλους του ΠΑΟΚ, με παίχτες του ΠΑΟΚ. Η Ελένη Μπούντο θα μας βοηθήσει. Ελένη. Τι γίνεται, Ελένη? Τι κάνετε? Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά. Να ξεκινήσουμε από μια έτσι ανάρτηση χθεσινοβραδινή του Νίκου Κοροβέση, ο οποίος Νίκος Κοροβέσης δεν είναι στην αποστολή, ναι, για το
σημερινό μάτς απέναντι στον Ατρόμητο και έτσι έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα, μάλλον έγραψε ένα ιδιαίτερο μήνυμα στο Instagram. Νομίζω ότι μπορούμε να το διαβάσουμε. Ναι, υποθέτουμε ότι αφορά αυτό το θέμα, έτσι δεν είμαστε. Έτσι. Γιατί έμεινε εκτός αποστολής. Γι' αυτό συνδυάζονται τα δύο γεγονότα. Υποθέτουμε ότι έχει να κάνει με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, που αναφέρει λοιπόν ότι μην αφήσει την απογοήτευση μια στιγμή να σου χαλάσει τα όνειρα μια ζωή. Δεν έχει βρει τον επιθυμητό χρόνο. Νομίζω ότι η σεζόν δεν εξελίσσεται έτσι όπως θα περίμενε και ο ίδιος. Και γι' αυτό κιόλας τα συνδυάζουμε τη σχετική ανάρτηση με την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, τη φετινή παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει. Έχει πάρει κι αυτός λίγο χρόνο συμμετοχής. Τον είδαμε στις Έρες, τον είδαμε τελευταία φορά στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό ένα μισάωρο, εκεί που χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές από τον Βλάντα Νίβιτς. Από εκεί και πέρα ελάχιστες συμμετοχές έχει καταγράψει φέτος. Περισσότερες φορές είναι εκτός αποστολής. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει δοκιμαστεί και σε πάρα πολλές θέσεις ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ακόμη ψάχνουν. Ή μάλλον δεν έχει βρει το ρόλο που του ταιριάζει, που του. Α, αριστερό μπάκα, αριστερό χάφα, αριστερό εξτρέμο, αμυντικό χάφα. Παντού, παντού έχει δοκιμαστεί σε πολλές θέσεις ο συγκεκριμένος. Αυτά από τον Νίκο Κοροφέ. Με το Σάμπο τι γίνεται? Νομίζω ότι η ιδανική δεν είναι καλό φεγγάρι για τους δανεικούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Είναι επειδή κάναμε πολύ καλές επιλογές στην ομάδα. Ναι. Μετά τον Κάτσο, ο οποίος παραμένει σε στάση αναμονής, είναι στον αέρα, προπονείται με τη δεύτερη ομάδα, περιμένει τα νεότερα και τα ευχάριστα από τον ΠΑΟΚ, αν έρθουν αυτά σύντομα. Η ουσία είναι ότι θα έρθει αρχές Δεκεμβρίου, δεδομένου ότι εκεί το πρωτάθλημα θα έχει μια παύση λόγω της χειμερινής περίοδου. Αλλά και ο Σάμπο δεν βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Βρίσκεται εκτός ομάδας, εκτός αποστολής για πειθαρχικό παράπτωμα από το σημερινό παιχνίδι, γιατί σήμερα έχει παιχνίδι Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Και αυτό γιατί τράβωσε εντός εισαγωγικών με τον προπονητή του, ο οποίος τον δοκίμασε ως δεξί εξτρέμ. Κάτι δεν άρεσε στον Σλοβάκο η συγκεκριμένη επιλογή του προπονητή του. Του ζήτησαν να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της διοίκησης και του προπονητή. Σε πρώτη φάση αρνήθηκε, μετά το ξανασκέφτηκε ότι μια τέτοια απόφαση και μια τέτοια συμπεριφορά ενδεχομένως θα τον οδηγήσει στα άκρα με την Μπεϊτάρ. Θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες, ωστόσο η διοίκηση πήρε θέση για το συγκεκριμένο περιστατικό με τον Σάμπο, κάνοντας σαφές ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές. Και μάλιστα αναφέρουν ότι η τιμωρία του Σάμπο είναι ένα μήνυμα προς όλους τους ποδοσφαιριστές, όλους όσους κάνουν πειθαρχικά παραπτώματα. Όποιος δεν συμμορφώνεται και δεν υπακούει στον προπονητή του θα είναι αυτόματα εκτός ομάδας. Αντέδρασε επειδή τον έβαλε δεξί εξτρέμ. Δεν του άρεσε η απόφαση του προπονητή του να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη θέση. Νευρίασε και ο Σάμπο. Νευρίασε και ο Σάμπο. Θετικό σημάδες. Ναι, κάτι αντίδραση, δείχνει κάτι. Υπάρχει νεύρο. Υπάρχει σφιγμή. Υπάρχει σφιγμή. Είχε αρχίσει και αυτός να βρίσκει τα πατήματά του. Τα βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες με τον Σταύρο. Είχε αρχίσει να καταγράφει κάποιες συμμετοχές, να βρίσκει έναν ρόλο, να έχει μια ηρεμία στο Ισραήλ, αλλά φάνηκε όχι για πολύ. Mm-hmm. Τώρα για πόσο θα παραμείνει εκτός δεν τον γνωρίζουμε. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να αποκαταστήσει πρώτα τις σχέσεις του με τον προπονητή, ο οποίος είναι ιδιαίτερος και κεντρικός από ό,τι αναφέρουν οι Ισραηλοί τουλάχιστον. Κατά τα άλλα. Λοιπόν, κατά τα άλλα παραμένουμε στο εξωτερικό, στα δημοσιεύματα του εξωτερικού και πάμε στην Λίμπερετ, η οποία είχε ένα ακόμη στραβοπάτημα εντός έδρας ισοπαλία με 2-2. Στην έδρα της. Νομίζω ότι και ευχαριστημένοι πρέπει να είναι από το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League, γιατί στο 50 ήταν 2-0 πίσω, στη συνέχεια έμεινε και με 10 παίκτες από το 71, αλλά χάρη σε δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας, αν και νομίζω ότι πάει από γκέλα σε γκέλα, γιατί στραβοπάτησε την προηγούμενη αγωνιστική με την Γιάμπλονετς και τώρα πήρε μόλις τον βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της. Κάπου εδώ να σημειώσω και να ανοίξω μία παρένθεση, ότι ο προπονητής της δήλωσε αποφασισμένος για ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα μέσα στο Σαββατοκύριακο, το διαβάσαμε αυτό. Ότι μάλιστα χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν θα πάμε για περίπατο στην Τούμπα και όσες πιθανότητες πρόκρισης υπάρχουν θα πάμε να τις εξαντλήσουμε. Θέλαμε από την αρχή να μπούμε δυνατά στον όμιλο του Europa League. Δεν το καταφέραμε και πλέον με τον ΠΑΟΚ έχουμε μία ακόμη ευκαιρία. Και γιατί όχι λοιπόν να πάμε και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στη Θεσσαλονίκη.
Mm-hmm. Έχουν και αυτοί διάφορα θέματα βέβαια τραυματισμών και πάνω εκεί εστίασε και ο προπονητής της ομάδας ότι πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τους απόντες. Καλά εδώ μας είπαν ότι πεθαίνανε γυρνώντας από τον Μπακού και παίζαν όλοι κανονικά τώρα. Εντάξει, ισχύει και αυτό. Και τι έχουν και παραπάνω. Έχεις δίκιο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα διαχειριστούν αυτό το θέμα, τουλάχιστον επικοινωνιακά σε πρώτη φάση και από κοντά σε δεύτερη. Ναι. Να δούμε. Λοιπόν, η Φιωρεντίνα τι έχουν εκεί προβλήματα? Η Φιωρεντίνα, πολλά τα προβλήματα όπως βλέπετε στις ομάδες ευρωπαϊκές που βρέθηκαν στον δρόμο του ΠΑΟΚ έχουν προβλήματα με τον προπονητή τους. Μάλιστα σας ρωτήσω... Οι οπαδοί με τον Σόζο, ο οποίος φαίνεται να είναι ανεπιθύμητος στις τάξεις των οπαδών. Τι κάνει αυτή χθες? Σήμερα έχει Ίντερ Φιωρεντίνα. Σήμερα με την Ίντερ, ναι. Λοιπόν, ανεπιθύμητος είναι ο Πορτογάλος, γιατί... Τότε ότι εμείς χαιρόμαστε που πρέπει να πάει η Φιωρεντίνα να πάρει αποτέλεσμα στον Μπακού. Τώρα, σε δύο εβδομάδες. Έτσι όπως έστρωσε και αυτή, από την πλευρά της. Αυτή δεν έχει ανάγκη. Αυτή ναι, θα περάσει. Δεν είναι και διάφοροι. Εντάξει. Από εκεί θα μπορούσε να κάνει διαχείριση υλικού, διαχείριση δυνάμεων. Ξαφνικά τελευταία αγωνιστική, η Φιωρεντίνα, υπερδύναμη αν θέλεις του ομίλου, πάει εκεί και δεν είναι αδιάφορο. Αυτά τα πανό είναι χθεσινά. Αυτά τα πανό είναι από το Σάββατο το βράδυ, έξω από το Αρτέμιο Φράγκη, το οποίο βλέπετε κι εσείς, ναι. Το ΠΑΟΚ 24. Οπαδοί λοιπόν των Βιόλα πήγαν, κρέμασαν πανό, δείχνοντας ξεκάθαρα την απογοήτευσή τους για τον Σόζα, ζητώντας την απομάκρυνση του Πορτογάλου από τον πάγκο της Φιωρεντίνας. Νομίζω ότι το γυαλί ράξει οριστικά μετά τις δηλώσεις για τον Μπερναντένσκι. Εκεί που γύρισε ο Ιταλός και δήλωσε ότι του αξίζουν, μάλλον έχει τις δυνατότητες για να αγωνιστεί σε μεγαλύτερες ομάδες από την Φιωρεντίνα. Κύριε Ίβιτς, ποια η γνώμη σας για τον Γκάρι Ροντρίγκες? Πιστεύω ότι ο Γκάρι είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος πρέπει να πάει να παίξει σε ομάδες καλύτερες από τον Πάο. Μεγαλύτερες, έτσι. Πρόβλημα. Μεγαλύτερες ομάδες. Πρόβλημα. Δεν τελειώνει συνέντευξη τύπου. Ποτέ. Ακολούθησαν πολλά δημοσιεύματα στην Ιταλία που έκανα διάφορες αναλύσεις πώς δυναμητίζει το κλίμα ο Σόουζα. Αν είναι αντίπεινα προς την διοίκηση για την πολιτική που ακολούθησε το καλοκαίρι στα μεταγραφικά. Οπότε ναι. Νομίζω ότι ο Σόζα είναι στο επίκεντρο. Οι οπαδοί τουλάχιστον τον έχουν σε πρώτη φάση στην μαύρη λίστα τους. Τα πανό έγραφαν χαρακτηριστικά, σας διαβάζω, Σόζα δεν αισθάνεσαι τώρα υποκριτής. Παρετήσου, μπιπ. Λοιπόν, εμείς ονειρευόμαστε και δημιουργούμε πίεση. Εσύ, Σόζα, δημιουργείς κατάθλιψη. Σε δύσκολη θέση και η διοίκηση της ομάδας που από τη μία, ναι, γνωρίζω ότι το καλοκαίρι ακολούθησε μια συγκεκριμένη πολιτική αφήνοντας την ομάδα γυμνή κατά τον προπονητή, αλλά από την άλλη δεν μπορεί παρά να το στηρίξει στην συγκεκριμένη περίοδο. Υπάρχουν και δηλώσεις του τεχνικού διευθυντή, ο οποίος λέει ότι πρέπει να συσπηρωθούμε. Διαβάζω ότι αναζητούμε άλλον προπονητή. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ο Σόουζα αυτή τη στιγμή απολαμβάνει την εκτίμηση όλης της διοίκησης. Κάνει κανένα 0-3 σήμερα. Τι αποκλείεται? Ποια είναι? Δεν αποκλείεται. Ποια είναι? Κοίτα, η Ίντερ είναι λίγο καλύτερη από τη Μίλαν. Λίγο. Η Ίντερ, η οποία αποκλείστηκε από την Μπερσεβά, έτσι. Με ανατροπή. Ο Βίτολο που δεν έκανε. Έτσι. Άλλο, Ελένη. Λοιπόν, αυτά έχουμε από τα... Ναι, έχουν ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον. Αυτά σε πρώτη φάση. Για το Σαββατοκύριακο να σταθούμε... Ωπα, Τι έκανε? Βρήκε τον ήχη το κουμπί. Αυτά είναι γυναίκες στο αθλητικό ρεπορτάζ. Οι εφημερίδες έγραφαν στην Ιταλία ότι σκέφτονται να τον διώξουν και ψάχνονται για τον Μοντέλα. Η Φιωρεντίνα έχει ως στόχο της την πρώτη θέση. Θα παίξει και την νίκη στο Αζερμπαϊτζάν, γράφει φίλος. Απλά εμείς επιβάλλεται να κερδίσουμε τους Τσέχους. Και προφανώς, εντάξει. Τα εννοούμε. Ότι εμείς πρέπει να έχουμε το μυαλό μας στο ΠΑΟΚ Λίμπερετς και δεν μας ενδιαφέρει το Κάραμπαχ Φιωρεντίνα είναι το μόνο σίγουρο, εντάξει. Η Μπούντου είναι. Ελένη, για ολοκλήρωση. Τα νύχια βρήκαν το κουμπί, τι έγινε? Λοιπόν, όχι. Να ολοκληρώσουμε με τα χθεσινά των συνεντεύξεων των δύο ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Για Λίμπερετς δεν είπαμε. Είπαμε για Λίμπερετς. Είπαμε. Θυμίζει ένα φίλο μου που όταν έχει κάποιος στον αέρα πετάει τα ακουστικά και πάει βόλτες. Έλα. Ναι. Λοιπόν, είπαμε για Λίμπερετς. Ο Γκάρι Ροντρίγκες έφτασε στην προπόνηση της ομάδας με κλικά. Είχε χτες τα γενέθλιά του. Αφού βγήκε σε χωροπλαστείο. Έκανε και έναν μήνυμα απολογισμό. Σταύρο, μεγαλώνουμε και το συνειδητοποίησα βλέποντας ότι ο Γκάρι έκλεισε τα 26 και ο Σάχοφ, γιατί έψαχνα το Σάββατο, να σας το πω 28. Και αυτό να κάνω μια παρένθεση. 28, το 91 γεννηθής είναι. Ποιος? Ο Σάχοφ. 28, ρε. Άρα δεν το 91. 25. Το 91 γεννηθής, τον Νοέμβριο. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε μεγαλύτεροι και από Σάχοφ. Πέρσι ήμασταν μεγαλύτεροι από τον προπονητή, εσύ. Πλάκα μας κάνεις.
αυτή είναι μια πρώτη κρίση ηλικίας. Λοιπόν, σας έλεγα για, για τον Σάχοφ, ο οποίος το διάστημα το οποίο ήταν στην εθνική ομάδα το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα πήρε και χρόνο συμμετοχής, έβαλε και το πρώτο του γκολ, αν και σε φιλικό. Έδωσε λοιπόν μια φανέλα του ΠΑΟΚ υπογεγραμμένη εκεί στην Ουκρανία, στην τηλεόραση της πατρίδας του, για φιλανθρωπικό σκοπό. Ωραία. Αυτά. Ελένη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τα του ποδοσφαίρου νομίζω τα κλείνουμε. Ολοκληρώσαμε τα πάντα όσα είχαμε να πούμε. 7:30 στην Τούμπα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες στη βαθμολογία. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. 10 ακόμη λεπτά για μηνύματα που αφορούν τον διαγωνισμό για τα εστία του αγώνα ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Παίζει ΠΑΟΚ σήμερα, δεν έχει μεγάλη συμμετοχή. Μισή ώρα στην Τούμπα, ναι. Αυτοί που θα στείλουν λογικά θα βρεθούν και στο γήπεδο. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 54526. Μαζί και όποιος ενδιαφέρεται για διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή στο θέατρο Βεργίνα, θα υπάρχει μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με είσοδο στο καζίνο, στο θέατρο Βεργίνα, απεριόριστη μπύρα, ένα λαχνό ανά άτομο, γιατί μιλάμε για διπλές προσκλήσεις. Τηλεφωνείτε 2310-287-888. Αυτό γίνεται λοιπόν για την Κυριακή. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Πάμε γρήγορα σε άλλα τμήματα. Πάμε και στο βόλι, πάμε και στο handball. Ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης στη γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Πού είσαι, καλό σας μεσημέρι σε όλους. Από το βόλι να ξεκινήσουμε, που κέρδισε δύσκολα στην Κηφισιά με 3-2. Και από τις δηλώσεις καταλάβαμε ότι βεβαίως μιλάνε για απώλεια του ενός πόντου. Έτσι. Είναι απώλεια, αλλά νομίζω και ο κ. Καλαμαζίδης έχει προετοιμάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και το Λίπερο. Είχε πει θα έρθουν σκαμπανεφάσματα. Αν μη τι άλλο, το πρόγραμμα ήταν δύσκολο με συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά το να χάνει ο ΠΑΟΚ τώρα ένα βαθμό από το Γιορντάνοβ στα 33 του. Εντάξει. Θα μπορούσε να το πει. Δεν είναι μικρή οντότητα ο Ιορδάνοφ, εντάξει. Αθλητικά δεν τώρα μιλάμε. Ένα παίκτη τώρα. Είναι ένα παίκτη, αυτό είναι. Και έχει σετ δικό σου 21-17. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Εντάξει, θέλω να πω ότι θα μπορούσε ο Πάπου το παιχνίδι να το καθαρίσει 0-3 τώρα και αυτό. Να μην στεκόμαστε. Πάλι αυτό μπορούσε να πάρει πολλού πόντου. Πάλι θα έπαιρνε πολλού πόντου. Ναι, το θέμα είναι ότι τα λάθη τα δικά μα πληρώσαμε. Δεν πληρώσαμε την απόδοση του Ιορδάνοφ. Όλο το παιχνίδι είναι το δεύτερο σετ εκεί στο 21-17 που ο Πάπου χάνει το παιχνίδι 25-23. Ναι. Τώρα όμως έχει την Πέμπτη, έτσι, 1η Δεκεμβρίου. Έχει την Πέμπτη 6 ώρα το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ανανεωμένος. Δηλαδή την Πέμπτη έχουμε τώρα Τρίκαλα ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο στις 5 και 4 και στις 6 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός βόλεϊ. Ακριβώς. Μάλιστα. Και την Κυριακή που παίζει ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο με τη Τηλεοφόρο έχει πάλι το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Το ΠΑΟΚ Ηρακλής τι ώρα είναι, θυμάσαι? Το ΠΑΟΚ Ηρακλής δεν το έχουν ορίσει ακόμα, αλλά μαθαίνω ότι θα μπει Κυριακή 4 ώρα αντί για Σαββάτο που ήταν κανονικά. Ναι, δεν μπορεί να παίξει Πέμπτη Σάββατο. Υπάρχει 48 ώρες διαφορά το προηγούμενο παιχνίδι. Αυτά τα δύο μάτς είναι καθοριστικά για να μην χάσει ο ΠΑΟΚ επαφή με τις πρώτες θέσεις. Άμα πάρει αυτά τα δύο παιχνίδια, στην ουσία βάζει τον Παναθηναϊκό από κάτω από αυτή την ώρα που είναι μαζί 11 βαθμούς. Και την Κυριακή, άμα κερδίσει τον Ηρακλή, ο οποίος έχει 13, τον προσπερνάει και μετά περιμένει τον Ολυμπιακό στο δεύτερο γύρο για να, ξέρω εγώ, να πάρει το πλεονέκτημα στην έδρα ακόμα και αν μπορέσει. Γιάννη, μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός που είναι η κορυφαία ομάδα και από εκεί παίρνει ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός. Έχει πάρει και τον Ραγκέλ που έπαιζε πέρυσι στον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει τον Κοζάλε σε ένα πολύ καλό διακόνιο. Γενικά είναι ανανεωμένη ομάδα. Και από εκεί και πέρα μετά είναι Φίνικας και Φυσιά Παβοχαϊκός. Εντάξει. Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κομβικά παιχνίδια, δηλαδή δύο σερί παιχνίδια ντέρμπι, τα οποία αν τα πάρει. Έρχεται και στην ομάδα αυτή η ηρεμία που χρειάζεται, χωρίς πίεση ότι είμαστε στη δεύτερη θέση και περιμένουμε από εδώ και πέρα τον Ολυμπιακό και μετά καταλήγουμε στα play-off. Αλλά το θέμα είναι ότι μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ τώρα έχει 11 βαθμούς και παίζει από την αρχή της χρονιάς χωρίς τη μισή ομάδα. Έτσι, γιατί η μισή ομάδα θεωρείται ότι είναι ο Γκόμες. Σε 6 μάτς ο Ολυμπιακός σε 18 βαθμοί, σε 6 μάτς ο Ηρακλής 16 βαθμούς. Σε 3 μάτς ο Παναθηναϊκός, σε 5 μάτς ο Παναθηναϊκός 13 βαθμούς και σε 5 ο ΠΑΟΚ 11 βαθμούς. Τους κερδίζει και τους περνάει και τους δύο. Αν τους κερδίζει. Και τους περνάει. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Παναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός έχει ανανέωση στην ομάδα και το καλοκαίρι, αν θυμάστε, έγινε και ένα φιλικό στη Χαλκίδα, στο τουρνουά της Χαλκίδας, όπου ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-1 στα σετ. Σε εκεί το παιχνίδι. Ήταν από τα πρώτα που είχε βγάλει το πρόβλημα στην αρχή ο Γκόμες. Αν θυμάστε, είχε προφυλαχτεί
και στη συνέχεια έγινε το άσχημο τραυματισμός του παίχτου του κεφάλου. Εντάξει, η ομάδα έτοιμη είναι, λογικά θα δούμε και τον Ντάντε επιτέλους. Το δήλωσε και την, μετά το παιχνίδι τώρα με την Κηφισιά ο κύριος Χαλμαζίδης στο ΠΑΟ 24, ότι και σήμερα θα μπορούσε να παίξει, είπε, για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Θα τον δείτε όμως, μην αγχώνεστε. Τώρα για ποιο λόγο δεν έπαιξε, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Ναι. Όταν οι συγκεκριμένοι έχουν φέρει δύο πρωταθλήματα σε ρί, νομίζω μη τι άλλο, μια έτσι, τυφλή εμπιστοσύνη πρέπει να την έχουν. Εντάξει, έχει να κάνει και με τη διαχείριση, πιστεύω. Δηλαδή, αν έβγαζε το Σωτηρίο εκείνη την ώρα που πιέστηκε, σαν να του κόβε τα πόδια. Εντάξει. Και δεν μπορούσε να το βγάλει γιατί ο Σωτηρίο έκανε το καλύτερο παιχνίδι. Εντάξει, την υποδοχή σε εκείνη τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό. Είχε 9 σε 9 επιθέσεις, νομίζω, αλλά στην υποδοχή δεν πρέπει να ήταν καλό, αν θυμάμαι καλά το παιχνίδι. Σε εκείνη τη φάση την κρίση. Δεν ήταν καλό γιατί είχε μόνο 23% άριστες. Που είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Ναι. Την ώρα που ο Σαφράνοβιτς είχε 47% και ο Γκαράς είχε 41% στις άριστες. Ωραία. Αλλά έκανε ένα παιχνίδι, έκανε καλό παιχνίδι. Γιατί, άμα θυμάστε, είχε 10 στις 10 επιθέσεις μέχρι και το σημείο. Άρα, προφανώς από τα δύο αυτά παιχνίδια θα λείπει μόνο ο Γκόμες. Έτσι δεν είναι? Μόνο ο Γκόμες. Μόνο ο Γκόμες σίγουρα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Βολεύει γιατί το παιχνίδι το ποδοσφαιρικό είναι εκτός έδρας και δεν θα έχει τη Τούμπα. Οπότε ο κόσμος λογικά θα έρθει να στηρίξει το τμήμα σε αυτό το παιχνίδι που, αν μη τι άλλο, μπορεί να γίνει και το ντεμπούτο του Ντάντε, έτσι. Ναι. Ωραία. Και στο χάντμπολ, Γιάννη? Στο χάντμπολ αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί τώρα δεν έχει πρωτάθλημα στους άντρες, είναι το κύπελο αυτή η εβδομάδα. Mm-hmm. Που δοκιμάζεται στο Δούκα μέσα. Τα παιχνίδια του κυπέλου είναι 3 με 4 Δεκεμβρίου. Προηγουμένως που είχα μια επικοινωνία με την Ομοσπονδία, θα πάει μάλλον 4 το παιχνίδι, δηλαδή την Κυριακή. Άντε πάλι. Οπότε θα έχει την Κυριακή ντέρμπι στο χάντμπολ, ντέρμπι στο βόλεϊ, ντέρμπι στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και πάει για να γίνει 4 η ώρα το μεσημέρι και αυτό. Και είναι δύσκολο παιχνίδι. Το νοκάουτ, με το Δούκα. Το νοκάουτ πέρσι αποκλείστηκε στο κύπελο εκεί πέρα. Αναμφίβολα είναι μια έδρα που ο ΠΑΟΚ έχει γνωρίσει τις περισσότερες ήττες στην Αθήνα. Δεν έχει κάποια άλλη έτσι, έδρα που να έχει χάσει τόσα πολλά παιχνίδια. Πριν να είναι ο υπολογισμός 10-2 ή 9-2, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι και ένα παιχνίδι κομβικό το οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να δείξει, να βγάλει αντίδραση. Μετά από αυτό το χαμένο παιχνίδι με τον Φίλιππο Βέριας που όλοι είπαν μήπως ο ΠΑΟΚ τελικά δεν έχει και την ομάδα να πρωταγωνιστήσει. Και, εντάξει, είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να αντιδράσει. Μετά έχει το παιχνίδι με τον Φίβο Σικαιών εδώ στη Μίκρα που θα είναι σχετικά εύκολο και κλείνει βέβαια πριν τα Χριστούγεννα με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Οπότε τρία παιχνίδια, τα δύο πολύ δυνατά. Ωραία, άρα πολύ γεμάτη η εβδομάδα. Για να τα ξαναλέμε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Για το μπάσκετ που προσέφερε πάλι με έντονες συγκινήσεις, να πούμε ότι ενώπιση του αγώνα με την Ventspils την Τετάρτη στις 7, όλα δείχνουν ότι θα παίξει ο Painters, αλλά τώρα έχει πρόβλημα ο Taylor, που βάζει ένα τρίποντο και προσγειώνεται λίγο άσχημα στο πόδι αντιπάλου. Διάστρεμα ο Taylor, πάλι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι πλήρης. Ο Σάιμπερτ είναι φανερά σε κάθε μάτς καλύτερος, έτσι. Ο Σάιμπερτ είναι ο καλύτερος ξένος που έχουμε εξ αρχής, φαίνεται αυτό. Το είπαμε. Ο Κλάντον είναι ο πιο σταθερός. Ο ναι. Ο πιο αυτός που έχει την καλύτερη προοπτική καριέρα είναι ο Σάιμπερτ. Ο Κλάντον έχει στα rebound, το έχει κάνει επιστήμη. Είναι θυμίζει Μπέρι, δεν είχε... πάνω του πάνε. Ναι, δεν ισχύει ότι πάνε όλα πάνω του. Δεν τυχε, αυτός, δεν ναι, αυτό τυχήσεις, λέω, ρε αγόρι μου, ότι είναι ταλέντο αυτό. Ούτε ο Μπέρι πηδούσε, αλλά έχει 15 rebound το παιχνίδι. Η αίσθηση, το timing. Ναι, αυτό. Αυτό του Ρόντμαν. Κλάντον από πέσει. Είπε στον Κλάντον ο Ρόντμαν. Ο Ρόντμαν μόνο αυτό είχε. Κυρίως. Έπαιζε τώρα μπάσκετ ο Ρόντμαν επειδή έπαιρνε 20 rebound. Και πώς έπαιρνε rebound. Είναι ταλέντο. Και άμυνες. Έπαιζε και άμυνες. Ναι, ρε. Τι λες τώρα, τα έξαφνα. Σα τι έβλεπα χθε. Βίντεο με Κέμπ. Σον Κέμπ. Είχε ένα με τα καλύτερα. Ποιο Τζέιμς και αυτά πηδούσε και πήγαινε το κεφάλι του πάνω από το Στεφάνι. Ναι. Δεν υπήρχε Σον Κέμπ. Με Πέιτον ζευγάρι. Ναι. Λοιπόν, αύριο πολλά περισσότερα για την ομάδα μπάσκετ που παίζει ευρωπαϊκό αγώνα. Έχουμε 5 λεπτά. Πες να στείλουν κανένα μήνυμα να κάνουμε την κλήρωση. Τι είναι, FM και όνομα τεπώνυμο. Έχουμε συμμετοχές, αλλά εντάξει, κερδίστε στηρία και πάτε κούτρα στη Τούμπα. FM και όνομα τεπώνυμο. ΠΑΟΚ 54526. Σε 3-4 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση. Για να σας στείλουμε το βράδυ στην Τούμπα. Έχουμε. Και newsfish να πούμε. Newsfish. Ναι. Για να πάμε στην τελική ευθεία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για Τούμπα το βράδυ στο πολύ αυτό κωβικό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Χρήστο, πάμε νιούσφις.
Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Παρότι δεν υπάρχει τρομερή εξέλιξη στο θέμα, δηλαδή μείναμε στα χθεσινά, έχω την αίσθηση ότι το γεγονός που απασχολεί περισσότερο τους Θεσσαλονικείς και έχει ήδη προκαλέσει πολλά προβλήματα μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι το θέμα του ΟΑΣΤ, όπου από το πουθενά πάλι προέκυψε θέμα και δεν είχαμε δύο μέρες λεωφορεία και δημιουργήθηκε τρομερό πρόβλημα και στο κέντρο και στην αγορά κλπ. Δεν είσαι ταξίστη Μητροπόλεως. Ναι. ο Κόλγας ο οποίος εκεί κινείται περίπου, Μητροπόλεως με Καρόλου Ντίλ, με πλατεία Αριστοτέλους κλπ. Ναι, έχει θέμα μεγάλο. Πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι καταντάει γελοιότητα, ας πούμε, να λέει ότι βγαίνουν από σήμερα, γιατί από το πρωί έχουμε κανονικά λεωφορεία, έτσι. Βγήκαν τα λεωφορεία διότι λέει το πήρε πάνω του Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε προσωπικά ο Πρωθυπουργός ότι θα μπουν τα λεφτά. Δεν είμαστε μια γελία χώρα. Και στους δημοσιογράφους είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός της Πτέμπτη, το Ταμείο. Έτσι είναι. Το δικό μας ταμείο με τα δικά μας λεφτά. Εντάξει, ναι. Αν θυμάστε. Και ο Κατρούγκαλος μετά και είπε εντάξει, ο Πρωθυπουργός λέει τα δικά του. Λέει αν Σάββατο. Έχουμε ξεσκίσει γι' αυτό. Φοβερό. Οι γελοί ψεύτες που μας φάγαν το ταμείο και τα λεφτά και τα αποθεματικά χωρίς λόγο, τα οποία τα δουλέψαμε εμείς. Ωραία, εμείς τα δουλέψαμε. Εμείς τα δουλέψαμε. Και ωραία. Οι προηγούμενοι. Ναι, και οι προηγούμενοι. Ωραία, και μας τόσα αποθεματικά λαμόγια, λαμόγια. Ποιο τελείωσε, ρε, από το Δεκέμβριο και μετά δεν θα υπάρχει ουσιαστικά το. Δικά μας λεφτά, ξεφτυλισμένοι, συχαμένοι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σε εκείνη τη φάση του Σεπτεμβρίου έρχεται ο Πρωθυπουργός, συναντιέται με τους δημοσιογράφους και λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα τη βρούμε τη λύση. Σάββατο. Και την Τετάρτη θα βρούμε λύση. Οι δημοσιογράφοι με τον Κατρούγκαλο και λέει ο Κατρούγκαλος, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λέει, τι είπε αυτός, αφού τα συμφωνήσαμε, τα κανονίσαμε. Και λέει ο άλλος, καλά, ρε, πιστέψατε τον Τσίπρα. Εδώ ο Τσίπρας, να πούμε, είπε Κυριακή 62% όχι και πήγε και επέγραψε την επόμενη εβδομάδα. Εσάς θα αφήσει και που σας χάρισε τρεις μέρες, πολύ είναι. Τέλος πάντων, τώρα δεσμεύτηκε προσωπικά ο Πρωθυπουργός ότι θα μπουν τα χρήματα και μας κάνουν την τιμή οι άνθρωποι που δουλεύουν στα λεωφορεία να υπάρχουν κανονικά λεωφορεία. Όλα δείχνουν ότι τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα, διότι θα καταβληθούν τα δεδουλευμένα ενός μήνα. Άρα για έναν μήνα οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν επίσκεψη εργασίας. Άρα θα έχουμε κανονικά λεωφορεία στους δρόμους. Πόσους μήνες πίσω είναι οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΤ? Όταν συμπληρώνονται δύο μήνες, έχουν δικαίωμα να κάνουν επίσκεψη. Και την κάνουν από την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δύο μήνες και μία μέρα επίσκεψη. Επίσης, όταν έσκασε η κρίση, δεν θα πρέπει να δουλεύουμε ποτέ, δηλαδή, φίλε. Γιατί αυτή τη στιγμή να βγάζουμε ούτε. Δεν υπάρχει ένας μέσος όρος τετραμηνίας, πενταμηνίας που είναι όλοι μέσα. Μην νομιμοποιούμε και αυτό. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και ο παπάς του έναντι. Που καλύπτει την επιχείρηση. Ναι, ναι, ναι. Πάρε έναντι. Μα πληρώθηκε το Σεπτέμβρη. Μα πληρώθηκε, φίλε, το 10%. Α, όχι, πληρώθηκε. Το θέμα είναι η διαχείριση του ΟΑΣΤ συνολικά, διότι ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι δυνατό, ότι δεν είναι παράλογο, δεν είναι αδύνατον να είναι πληρωμένοι οι εργαζόμενοι και αυτά τα λεφτά που λείπουν να είναι λεφτά από κάποιους συνεργάτες που πιθανόν φτιάχνουν τα φρένα, που πιθανόν έχουν φέρει ένα καινούριο λεωφορείο. Δηλαδή, ας πάνε λίγο πίσω και οι πληρωμές των υπολείπων υποχρεώσεων, ρε παιδί μου, του ΟΑΣΤ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην έχεις λεωφορεία στους δρόμους, να κλείνεις το μαγαζί. Αν δεν έχεις λεωφορεία, δεν θα έχεις και έσοδα. Οπότε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Χάσαν πόσα εκατομμύρια ευρώ από αυτήν την προηγούμενη επίσκεψη εργασίας. Τέλος πάντων, το δεύτερο και τελευταίο θέμα για την σύνδεση NewsFish είναι ότι συνελήφθη από αυτοφόρο ο δράστης των ληστείων στο Καπάνι. Είχαμε στην γειτονιά. Είχαμε συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος αφαιρούσε χρηματικά ποσά και εμπορεύματα από καταστήματα του κέντρου. Γινόταν εκεί χαμός τις ώρες τις καλές της λειτουργίας του καπανίου και ο τύπος, να πούμε, είχε βρει και. Γιατί κυφαλάνε, δεν είναι. Ναι, είχε πάρει ρίσκο, διότι ήταν 19χρονος και αυτοί το έχουν λίγο στο αίμα τους να μην. Ναι, άγνοια κινδύνου. Έχουν μια άγνοια κινδύνου μέχρι που τρώνε 2-3 φορές τα ξυλίκια τους και δεν το ξανακάνουν. Τον πιάσανε επ' αυτοφόρο. Τον πιάσανε επ' αυτοφόρο να έχει πάνω του 2.000 ευρώ. Και είχε πάρει, λέει, όλες τις προηγούμενες μέρες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από διάφορα καταστήματα της περιοχής. Τον πιάσανε επ' αυτοφόρο. Σε μία, λέει, από τις περιπτώσεις ενήρξε και με τη βοήθεια συνεργού, ενώ ήταν συσημασμένος από το 13, 19χρονος και το 13. Δηλαδή, σκέψου πόσο χρόνο ήταν το 13, ήταν 13. Δεν θα την πήδεξε και 2-3 χρονάκια. Ήταν 16 το 13. Τόφιο ταλέντο. Ναι. Είχε μπει και στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο και είχε κάνει και εκεί. Α, όχι, δεν πέρασε. Δεν πέρασε το πανεπιστήμιο. Πέρασε και πήρε αυτά που ήθελε και έφυγε. Λοιπόν, αυτά σήμερα από το NewsFish. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις
από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Χρήστο, θα δώσουμε 7 εισιτήρια αφού έχουμε το περιθώριο και έχουμε και 31 μηνύματα. Να έχουν λίγες παραπάνω ελπίδες όσοι συμμετείχαν. 7 νούμερα, ναι, γρήγορα, γρήγορα. 3, 9, 19, 21, 27 και 30. Να δούμε λίγο τους χορηγούς για να δώσουμε και τα εισιτήρια. Ρέμβι, λοιπόν, είναι μαζί μας. Ρέμβι. Τι έχει σήμερα, Ρέμβι, Δευτέρα. Δευτέρα, εκτός από ΠΑΟΚ στους οθόνες της, Μύθος και Κορώνα με 3 ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Από την παραγωγή στην κατανάλωση με το ίδιο κόστος. Το μπουκάλι έχει τόσο. Αν είναι δυνατόν. 4,33% για κρατήσεις τραπεζιών. Περάστε μια βόλτα από εκεί. Η Ρέμβι, κολληθέω σημείο στην Κρίνη. Και επίσης, μιας και λέμε και για προσφορές και για εκπτώσεις, τον Κολόσο πρωτοπορεί στην περιοχή της Τούμπας, Κλεάνθος με Παπάφη Γωνία. Και αν τυχόν παραγγείλετε πίτσα μαμούθ, αυτή είναι τη 42 εκατοστά που έχει και χαβλιόδοντες μέσα, γιατί είναι μαμούθ, παίρνετε δώρο μια μεγάλη πέψη. Επίσης, παραγγέλλοντας 2 πενιρλί, έχετε δώρο 1 τρίτο της αρεσκίας σας. Όλα αυτά στο 2310-91-1110 και WhatsApp 6989-751-761. Και σήμερα που είναι μέρα αγώνα, όλοι θα περάσουν να φάνε ένα πενιερλί από τον Κολόσο πριν πάνε να δούνε τον ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στις 7.30 σήμερα στο στάδιο της Τούμπας. Και επειδή είπαμε και για τον Κολόσο, να κλείσουμε με το Benda Auto Center, το καινούριο χορηγό μας που έχει μπει στο δεύτερο μέρος. Αν θέλετε να περάσετε το αυτοκίνητό σας σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς, θα πάτε εκεί στη Μοναστηρίου 299. Η Benda, που για μένα είναι συνώνυμο της λέξης εξάτμιση, διότι χρόνια τώρα όπου βλέπουμε μαγαζιά με εξάτμιση, από έξω έχει μια πινακίδα μεγάλη της Benda, πρωτοπορεί στα ανταλλακτικά, στους καταλύτες, στις εξατμίσεις και τώρα μπαίνει και στην αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου. Για το ραντεβού σας, 2310-461-163. Ο κύριος Χριστοδουλίδης κερδίζει 243, ο κύριος Βαγιόπουλος 974, η κυρία Νικολαίδου 427, ο κύριος Φυλάκης. Ναι. Ο Φυλάκης. 906, τελειώνει. Ο κύριος Καλογιατζίδης, ο κύριος Πεκιαρίδης και ο κύριος Κουριτενλής, Πεκιαρίδης, Καλογιατζίδης, Φυλάκης, Νικολαίδου, Βαγιόπουλος, Χριστοδουλίδης. Είναι 7 τυχεροί που θα είναι το απόγευμα, το βράδυ, στην Τούμπα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί, βεβαίως από νωρίς την Τούμπα, για να μεταφέρουμε κάθε τι που συμβαίνει, να περιγράψουμε το παιχνίδι, να μεταδώσουμε και τις δηλώσεις. Με ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.